Όταν έχει ανακαλύψει ή τουλάχιστον προσπαθεί να ανακαλύψει τα αρνητικά κομμάτια mm. ή τα πιο σκοτεινά, το να απλά να τα αποθήσει, δηλαδή σου είχε μια άσχημη σκέψη, το να απλά να την αποθήσει δεν λειτουργεί, θεωρώ. Πρέπει να καταλάβει γιατί του έχετε, γιατί όταν. να καταλάβει από πού έρχεται, με λίγα λόγια. Γιατί όταν το καταλάβει αυτό, μπορεί πιθανότατα αργότερα να το ελέγχει κιόλα. Mm. Και θεωρώ ότι τελικά ο χρήσιμο άνθρωπο δεν είναι αυτό που είναι ο άκακο, Ο χρήσιμο άνθρωπο είναι αυτό που. Μπορεί να γίνει κακό, αλλά το ελέγχει σχεδόν απόλυτα, οπότε γίνεται και χρήσιμο τελικά. Ναι, αυτό που έχει ανακαλύψει ουσιαστικά τα αρνητικά του κομμάτια και ξέρει πώ να τα δουλέψει. Και να τα διαχειριστεί. Γιατί μπορεί εγώ, ε, ρε παιδί ούτε. μου, να έχω. Τι να σου πω τώρα. Μπορεί να έχω ανακαλύψει ότι μπορεί με συγκεκριμένε συμπεριφορέ mm. να γίνομαι πολύ επιθετικό. Και μπορεί να γίνω και βίος Με πολύ συγκεκριμένε, δηλαδή, πολύ συγκεκριμένε συμπεριφορέ να με κάνουμε ένα trigger και να γίνω βίαιο. Αν αυτό το έχω ανακαλύψει, μπορώ να το δουλέψω. Να κάνω μια άσια ανάλυση, να το διαχειριστώ. Δεν πάνε πει ότι όταν θα δω αυτή την συμπεριφορά θα πάνε το χτυπήσω τον άλλον. Mm. Μπορεί να το έκανα μέχρι πρόσφατα, σαν παιδί, οτιδήποτε. Αλλά αργότερα να το δουλέψω, το διαχειρίζομαι και πλέον γίνομαι υπεύθυνο. Καταλαβέ. Μα, μα εννοείται το ότι αν δεν, αν δεν ρίξουμε φω σε αυτά τα κομμάτια, ουσιαστικά και η ψυχοθεραπεία και όλα, πού απευθύνονται. Mm στο να έρχεται το καθένας και να λέμε πόσο καλοί είμαστε και πόσο μας έχει αδικήσει η ζωή. Mm. Όχι. Είναι πού έχω την ευθύνη μου και τι μπορώ να κάνω. Ποια είναι τα αρνητικά μου. Ε, τι κακά συναισθήματα έχω. Γιατί και αυτά, δηλαδή, βασικά για μένα στο μυαλό μου δεν υπάρχουν κακά και καλά. Ακόμα και ο φθόνο το να. Mm. σε αυτό που βλέπουμε κάποιο στη τηλεόραση, για παράδειγμα, και τον κράζουμε. Και τον βρίζουμε. Και λέμε, Α, το γελίο, α πούμε, που είναι μαϊντανό, που, που, που. Mm. Το ζήτημα είναι, ερχόμαστε και γιατί μας πειράζει αυτό. Τι σε ενδιαφέρει. Τι μας ενδιαφέρει το πώς συμπεριφέρεται. Πού μας επηρεάζει. Και εξής αμέσως βλέπεις ότι δεν σε επηρεάζει τελικά πουθενά αυτός. Και είναι ένα δικό σου κομμάτι. Γιατί μας ενδιαφέρει ποτά δεν κάνει μεγαλύτερη διαφήμιση. Mm. Από ό,τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια, εάν δεν τα δουλέψει, είναι τυφλά σημεία mm. στη ζωή σου. Και πάντα θα ε, έρχονται ως εμπόδια. Ή μπορεί να έρθουν και με πολύ αρνητικού τρόπου. Αυτό άνοσα, κρίση πανικού, τέτοια κομμάτια. Επηρεάζει και σωματικά έτσι, Εννοείται. δηλαδή, τελικά. Όλα, ή μπορεί η ζωή. Και, mm. και όλε οι αποθήσει που είπε πριν που κάνουμε. Ε, συμβαίνει κάτι κακό. Έλα, μωρέ, α δούμε το θετικό. Άστο. Ε, συμβαίνει κάτι άλλο. Έλα, μωρέ, μην το συζητάμε αυτό. ξέρει πολλέ φορέ στι ελληνικέ mm. οικογένειε που δεν συζητιούνται τα, τα άσχημα, τα κακά ζητήματα. Mm. Καθόλου. Ο παππούς αρρώστησε, έλα, μωρέ, πέρασε. Ξέρεις όλα αυτά που δεν συζητιούνται, δεν βρουν έναν τρόπο να έρθουν να μα πούνε. Μα δεν έχει επεξεργαστεί το πένθο σου, δεν έχει επεξεργαστεί τη θλίψη. Απλά το απόθεσες Δεν έχει εκφράσει θυμό ποτέ. Mm. Ε, Κάπω ε, θα έρθει όμω και θα σου πει: Εγώ δεν αντέχω άλλο. Πάρτο. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Ε, υπάρχει μια παιδική ιστορία με ένα δράκο. Μικρό. Ε, το οποίο ζήτησε ένα σπίτι. Και είναι κανονικά μαμά, μπαμπάς και παιδι mm -hmm. Το παιδί βλέπει τον δράκο, είναι μικρό, είναι σαν γάτα σχεδόν. Και το πηγαίνει στη μητέρα του, λέει: Μαμά, λέει, έχουμε ένα δράκο στο σπίτι. Λέει: Μιλέ ανοησίε, λέει: Δεν υπάρχουν δράκοι. Δεν συνεχίζει ο δράκο, μεγαλώνει σταδιακά, α πούμε, έχει φτάσει στο σπίτι και είναι σαν σκύλο μεγάλο. Μαμά λέει: ξέρεις, είναι το δράκο εδώ πέρα και τα λοιπά. Του φτιάχνει πρωινό. Έλα, λέει η μητέρα με την πλάτη, ξέρω εγώ, μιλέ τώρα, λέει: Δεν υπάρχουν mm. διαπραγματεύσει δράκοι. Σταδιακά ο δράκο μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Έχει φτάσει ένα σημείο να καλύπτει σχεδόν το μισό σπίτι, α πούμε, το ίδιο πράγμα. Η μητέρα και ο πατέρα το αγνοούν πλήρω. Το παιδί έμαθε και αυτό να το αγνοεί. Λέω: Λέει, τάξε, αφού λέει, μου λένε όλοι δεν υπάρχουν δράκοι, mm. λογικά δεν υπάρχει, εσύ από κύμα τη φαντασία μου. Κάποια στιγμή έχει φτάσει και φτάσει σε μέγεθο σπιτιού. Το παίρνει μαζί του, δηλαδή περπατάει mm. και το έχει πάρει μαζί του σπίτι και φεύγει. Κάποια στιγμή οι γονεί έχουν παλαβιάσει. Λέει: ρε, μαμά, λέει, μα είναι ο δράκο εδώ. Ναι, το βλέπω. Λέει, τελικά τώρα λέει, τι να κάνουμε. Μόλι το βλέπουν και του δίνουν σημασία, ο Δράκο αρχίζει και μικραίνει ξανά. Mm. Και λέμε, τι έγινε, λέμε, αυτό το Δράκο. Λέει. γιατί λέει, Άραγε, λέει, να αυξομοιώθηκε έτσι, ξέρω πολύ το, το μεγεθό του. Και καταλήγει το γιο τη ιστορία είναι, δεν ξέρω, ρε, μαμά, λέει, αλλά νομίζω ότι λέει, μάλλον ήθελε, ήθελε να το προσέξουμε. Mm. Και μετά καταλήγει, όπω αυτή την ιστορία την έλεγε ένα ψυχολόγο, και λέει, Πόσε φορέ έχετε πάει σε ένα σπίτι και Έχετε δει ότι υπάρχει ένα δράκο στο σπίτι, αλλά η έννοια και το σπίτι κάνουν, σαν να μην υπάρχει. Μα έτσι είναι. Ε. 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 Και όσο το αγνοεί, μεγαλώνει. Ακριβώ. Και απλά το αγνοεί. Και ό,τι εσωτερικό, όχι μόνο τα αρνητικά. Γιατί ξέρει, υπάρχουν και... και μυστικά για παράδειγμα στι οικογένειε. Mm. Δεν είναι μόνο τα αρνητικά συναισθήματα. Είναι οικογένειε που δεν τσακώνονται ποτέ, για παράδειγμα, οπότε mm. απαγορεύονται σε εισαγωγικά κάποια συναισθήματα να έρθουν ο θυμό, η θλίψη. Γονεί που λένε, Έλα, Μωρή, είμαι μια χαρά. Και τα παιδιά βλέπουν ότι καταραίει ο γονιό. Όλα αυτά, εάν δεν επεξεργαστούν, έρχονται με κάποια μορφή. Είτε αυτό σημαίνει μου πέφτουν τα μαλλιά, είτε αυτό σημαίνει κάποιο αυτοάνωσο σε ε, έτσι, ένα μεταγενέστερο στάδιο, είτε αυτό σημαίνει κρίση πανικού, είτε ε, ε, σημαίνει οποιαδήποτε σωματοποίηση μπορεί να έχω στο μάχη. Πολύ κλασικό. Πονοκέφαλοι είναι εξήγητοι. Πόσα παιδάκια έχουν πονοκέφαλο ή πονά η ποναει η κελιτσα του και δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Που τελικά υπάρχει. Απλώ δεν υπάρχει ιατρική εξήγηση με την έννοια του, του, του κλασικού ιατρικού, Ακριβώς. κάποια πάθηση. Έτσι. Οπότε όλα αυτά αν δεν τα προσέξει μεγαλώνοντα. Θα σε επηρεάσουν και όλο αυτό θα μεγαλώσει. Όπω είπες θα είναι Αναπότευτα, δράκος βέβαια. Και το ζήτημα δεν είναι ότι απλώ θα είναι δράκο που θα υπάρχει. Αυτό στη ζωή σου θα σε επηρεάσει. Mm. Με τη σχέση σου, με τη ζωή σου, με τη δουλειά σου, με κάποιον εθισμό. Με κάτι θα σε επηρεάσει. Δεν μπορεί. Βλέπω ότι αξίζει να ακουστούν ακόμα περισσότερα mm. πράγματα γιατί αφορούν πολύ και την καθημερινή μα ζωή και πάρα πολύ κόσμο και έξω. Και ειδικά τώρα και νέο κόσμο που ψάχνει λίγο περισσότερο με τον εαυτό του και την mm. αυτοβελτίωση του, του εαυτού του. Και λίγο να το πανεχοποιήσουμε, έτσι. Πρέπει. Ναι, πρέπει. Ναι. Δεν θέλει να του βάλουμε σε ηλεκτρική καρέκλα, μην τρομάζουν. Όχι, <laughs> δεν είναι το κλασικό αυτό που βλέπουμε, Πολυθρόνο και από, από, από πάνω ο τρελό με το σφυράκι. Mm. Όχι, δεν είναι αυτό. Σίγουρα. Εμείς το... καθόμαστε, εγώ κάθομαι καθόμαστε, έτσι με του ρεπευόμενου απέναντι. Mm. Δεν έχει ξάπλε και τέτοια. Όχι. 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 Και με μικουρασμένε λόγε που να σου πω να συνεχίζουμε συνεδρία. <laughs> γίνεται. Όχι. Όχι. Διαλογισμό μαζί με ψυχοθεραπεία γίνεται. Αν είσαι εκπαιδευμένο σε κάτι τέτοιο, υπάρχουν πολλά μοντέλα mm. θεραπείων. Ε, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Εγώ mm. δεν, το, δεν, το, γνωρίζω. Δεν το κάνεις. Όχι. Σε εξωτερικού χώρου παίζει ρόλο ο χώρο. Δηλαδή, αν, αν το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Που σου πω, θέλω να πάω, επειδή μου να ακούω το κύμα να κάνουμε ψυχοθεραπεία τώρα σήμερα. Παίζει ρόλο ο χώρο, αλλά νομίζω αυτό το ρίτσο θεραπευτή. Δεν μπορεί να το ορίσει σαν θεραπευόμενο, εκτό και αν είναι η περίπτωση τη περίπτωση πολύ δική, γιατί οκ, okay, υπάρχουν διαφοροποιήσει. Αλλά το ορίζει ο θεραπευτή ναι. αυτό, ναι. Αυτό είναι και δύσκολο φορά να μετακινούμαστε σε εξωτερικό περιβάλλον. Και πώ μπορεί να έχει την ισχύα, την άνεση, όλα αυτά τα κομμάτια. Και τι κωδικό θα στείλει. <laughs> κωδικό ψυχοθεραπεία. <laughs> αυτό είναι, <laughs> Υπάρχει κωδικό, όχι. <laughs> <laughs> ναι. ναι, ναι. Στην ψυχοθεραπεία μπορεί να πηγαίνει. Ε, ε Κοιτά, υπάρχει μία. Ναι, ένα. <laughs> Και, στέλ ε... και στέλνουμε και εμεί μηνύματα στου θεραπευόμενου για να έρθουν στο γραφείο, αν θέλουν διαζώσει δηλαδή. Αν μα στείλω τέσσερα και πω πάνω και βοήθεια και μου σε ποιον σε μένα. Ναι. δεν ξέρω αν θα στο δεχτούν. Να δείξει στο δικό μου το μήνυμα. Να του θα... εξηγήσω ρε παιδιά. δηλαδή να σα πω, να μιλήσουμε για τη φωτοβελτίωση. Και να κάτσω εκεί όλοι μαζί στο περιπολικό να τα πούμε όλοι μαζί, παιδιά. Και να, κάτσουμε όλοι μαζί να τα αναλύσουμε. Α, έχουν σταματήσει και εμένα. Ναι. Και σου έχουν πει. Μου έχουν πει. Αυτό βοηθάει αυτό. Αυτό παίζει. Γιατί δεν. <laughs> ναι, πολύ αστείο. Τώρα αντί να κάνει κουβέντα. Ναι, τι να σου πω. Ναι. Ψι, Ψιλοπαίζει μόνο, ψιλοβοηθάει. Εντάξει mm. τώρα, μην φανταστεί κιόλα. <laughs> ναι, ξέρει κι εγώ ψαρωμένη τι συμβαίνει. <laughs> μου είχαν πρώτη φορά που με σταμάτησαν. Ε, τι να μου πεις. <gasps> Την αναλύσω. Ναι, ελάτε. Ελάτε. Και στη, επηρεαζόμαστε πολύ και το Hollywood από ταινίε, από τον από το άλλο. Και έχουμε στην ιδέα, στο μυαλό μα πολλέ φορέ ότι είναι κάτι τέτοιο, μάλλον, ξέρει. Ναι, ναι. Κάτι λίγο. Δεν ξέρω τι. Σου λέω για από ελληνικέ ταινίε. Πολλέ οι ελληνικέ ταινίε δείχνουν ότι πρέπει να είσαι ψυχάκι για να πα. Για να πα ε, ψυχολόγο. Όλοι γυρνάνε και σου λένε ναι, ναι, ναι. ναι όλε τι σειρέ τη ελληνική και να δει, όχι τι πιο πρόσφατε, λίγο πιο παλιά. Είναι όλε έτσι. τρομάζει να πα. Εγώ είχα ένα μικρό πρόβλημα με τι παλιέ ελληνικέ σειρέ που κάποιε μου άρεσαν κιόλα. Αλλά είχα μεγάλο πρόβλημα γιατί είχε πολύ αυτή την αισθητική τη τσιρίδας. Ναι, ναι. Που μένα δεν το μπορώ. Δηλαδή, αν, ακούσει, αν βάλει σε background, σειρέ το 90 κυρίω, κάθε τόσο ακού ένα ξεφωνητό. Ουρλιακά. Μια ουλιά, τσιρίδα, τσιρίδα. Ναι, ναι, ναι. Και με ενοχλεί πολύ ρεση αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν το είχαμε στην κουλτούρα μα και πήγε εκεί, ή αυτό μα το. Μα δίνει το βήμα και συνεχίζουμε έτσι. Την αισθητική του νευρωτισμού, να το πω έτσι. Κοίτα, όλα τα ταξίδια και αυτά που έχω κάνει, βλέπω ότι οι ξένοι Θεωρούν ότι φωνάζουμε. Ναι, Θεωρούν ότι τσακωνόμαστε. Και εμεί και οι Ιταλοί. Ναι, λίγο... ότι τσακωνόμαστε. Δηλαδή, ναι, ναι. πολύ όταν υπάρχει ένα ξένο στο mm. περιβάλλον. Λέει τσακώνεστε. Mm. Όχι καλά. Μόνιμα. Όχι. Γιατί δηλαδή αυτή είναι η κουβεντούλα, <laughs> ξέρει. Αυτό κάνουμε γενικά. Αυτή είναι η ναι. φάση μα. Εμεί έτσι τη βρίσκουμε. Ναι. Να ανάβουμε λίγο τα αίματα γιατί έλεγεστε, βαριόμαστε κιόλα, μην νομίζει. Υψηλή τόνη. Ναι.